Έξι μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Άγιο Λέοντα και Κυλιωμένο, μετά από τις δοκιμασίες που πέρασαν οι κάτοικοι με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των ιδιοκτησιών τους, ένα δεύτερο πρόβλημα ως φυσικό επακόλουθο ήρθε για να φέρει και πάλι την αγανάκτηση στους μόνιμους κατοίκους των δύο χωριών. Πρόκειται για την παράνομη λωτομία στις καμένες εκτάσεις, φαινόμενο που αποκτά νέες διαστάσεις λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Όλο και περισσότεροι Ζακυνθινοί αναζητούν λύσεις για οικονομικότερους τρόπους θέρμανσης και έτσι στρέφονται στις όμπες και τα παραδοσιακά τζάκια, όμως παράλληλα προκύπτει και το θέμα της έβρεσης καυσόξυλων. Οι κάτοικοι των χωριών ζητούν να υπάρξει ένας έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και για την ποσότητα των ξύλων που κόβονται τις καμένες εκτάσεις και στον τρόπο που επιλέγονται τα ξύλα, δηλαδή να μην απομακρύνονται τα χλωρά που βοηθούν στη φυσική αναδάσωση, και φυσικά ζητούν να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ αυτών που παίρνουν άδειες για υλοτόμηση από το δασαρχείο με τους ιδιοκτήτες γης, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα και εντάσεις με την υλοτόμηση στις ιδιοκτησίες των κατοίκων. Παράλληλα, υπάρχει έντονη αγανάκτηση λόγω της ποσότητας που συλλέγεται, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν χρησιμοποιούνται μόνο για προσωπική χρήση, αλλά και για εμπορία. Μετά από την πυκαραγιά που είχαμε τον Αύγουστο, παρατηρείται τώρα το φαινόμενο που έρχονται ανεξέλεγκτα να κόβουν ξύλα και τα πεύκα, και πολλοί από αυτούς που έρχονται κόβουν και τα χλωρά πεύκα. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους συμπολίτες μας και τους δημότες μας πλέον, τους Ζακυνθίους, να έρχονται να ρωτάνε είτε το τοπικό συμβούλιο είτε το εκκλησιαστικό συμβούλιο που έχει η εκκλησία κάποια έκταση εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει, και εκτός την άδεια που ζητάνε από το δασαρχείο, να ζητάνε άδεια από τους ιδιοκτήτες. Γιατί πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εδώ πάνω είναι ιδιόκτητα. Και παρακαλώ πολύ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα, αρκεί να καταλάβουν και να κατανοήσουν όλοι ότι είναι ιδιοκτησίες εδώ πάνω, όπως είναι και στην υπόλοιπη Ζάκυνθο. Επειδή το ιδιοκτησιακό καθεστώς εδώ στο νησί είναι ιδιαίτερο, αυτό που ζητούν λοιπόν οι κάτοικοι του Αγίου Λέοντα αλλά και του Κυλιωμένου είναι να υπάρξουν οι αρμόδιοι έλεγχοι από τις υπηρεσίες και κυρίως να ρωτούν πρώτα πριν προχωρήσουν στην κοπή των δέντρων. Αυτό το πράγμα που γίνεται, αισθάνομαι ότι είναι εδώ πάνω. Αυτοί οι κάτοικοι που μένουν εδώ χάμου που έχουν τόσα σοβαρά προβλήματα δεν τους έλαβε κανείς υπόψη του, ούτε το δασαρχείο. Είναι υπεύθυνοι, έχουν σοβαρή ευθύνη. Είναι και ένα κίνητρο για του χρόνου να καεί το υπόλοιπο. Μετά από δύο χρόνια θα τελειώσει. Ένα σοβαρό κίνητρο αυτό. Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι κίνητρο. Ένα κίνητρο είναι. Εδώ και όχι, δεν μπορώ να λέω αυτό που αισθάνομαι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εγώ το θεωρώ σαν κίνητρο. Όπως είναι πέντε τα κίνητρα που καίγονται τα δάση, είναι εμπρισμοί και είναι και μέσα και ένα και, αυτός ο λόγος. Εμένα με έχουν ρωτήσει πέντε άτομα και τους έχω πάει με στο δικό μου και τους λέω: θα κόψετε το πάει εκείνο και εκείνο το πέφτει, θα κόψετε. Δεν έχω διώξει κανέναν. Ναι. Αλλά όταν έρχονται με ρεμούργες και πάνε και τα πουλάνε και αγνοούν και του λέει το αλουνού να μου δώσει το αδερφού μου, του ζήτησε ένα το ε9 ευρώ χτες. Εάν ήταν ο πατέρας μου που την έχει κάψει την καλύβα του, θα σου λέγα εγώ τι θα γινόταν. Εμείς σαν κάτοικοι εδώ πάνω όλων των Ελληνών έχουμε μάθει να ζούμε μέσα στο δάσος. Ξέρουμε τι μας προσφέρει το δάσος, ξέρουμε πώς να χειριζόμαστε και πώς να εκμεταλλευόμαστε το δάσος. Ποτέ από εμάς κανένας δεν έκανε αυτή την καταστροφή, δηλαδή να μπει να κόψει πεύκους στους χλωρούς. Κόβει ο καθένας στην περιουσία το 1-2 πεύκους προτού πέσει φωτιά, ώστε να καθαρίσει και το χωράφι του και με σεβασμό προς το δάσος. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα αυτή την κατάσταση εμείς, πέρα από την πληγή που έχουμε πάθει, που καήκανε τα πάντα στο χωριό και δεν μπορεί κάθε οκτινοτρόφος να καλύψει τις ανάγκες του για τα ζώα του, είναι αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση που γίνεται. Που για το καθένα σηκώβει ξύλα χωρίς να ρωτήσει. Και το θεωρούμε, ρε παιδί, εμείς αυτό το πράγμα που είμαστε εδώ πάνω, προσβολή. Δηλαδή, ναι, και δεν μπορεί κατά την άλλη άποψη να έρχεται και να σου λέει, φίλε, εγώ έχω άδεια από το δασαρχείο. Που στην προκειμένη περίπτωση το δασαρχείο δεν το έχει δει κανένας χωριανός εδώ πάνω, ώστε να δώσει μια ενημέρωση, μια καταγραφή, να πει: βρε παιδιά, αυτά τα πεύκα θα ζήσουν, δεν θα πρέπει να τα κόψουμε. Έχετε δηλαδή και πρόβλημα με τους ελέγχους? Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν έχει γίνει έλεγχος εδώ πάνω. Δεν έχει ανέβει το δασαρχείο απάνω να δώσει κάποιο στίγμα να πει: ρε παιδιά, το δάσος αυτό που είναι εδώ πέρα στο γήπεδο θα επιβιώσει. Δεν θα το πειραχτεί, γιατί είναι χλωρός ακόμα. Δεν έχει παρουσιαστεί το δασαρχείο να δώσει μια ενημέρωση. Και να μην ενημερωθούμε και εμείς για το περαιτέρω. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό τώρα που γίνεται, που έρχεται ο καθένας και κόβει ξύλα. Παίρνει τα χοντρά από τους πεύκους, τα υπόλοιπα τα αφήνει κάτω, με το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη τη δική μου, ότι είναι το προσάναμα για την επόμενη φωτιά. Γι' αυτό καλό είναι να βοηθήσει και ο Δήμος, να βοηθήσει και το δασαρχείο, να βγει το δασαρχείο λίγο έξω, να έρθει να μας ενημερώσει και να πει και να δώσει και κάποια πράγματα και να τελειώσει αυτή η κουβέντα με την άδεια
που δίνουν στον καθένα για να έρθει να κόψει ξύλα. Ισχύει, δεν ισχύει αυτή η άδεια, προς τι ισχύει? Άλλο σου λέει ότι δίνει το δασαρχείο άδεια για να μεταφέρουν ξύλα. Από πού να μεταφέρουν ξύλα, από ποια περιοχή? Προκύπτει και ένα θέμα όμως και ποσότητας, όχι μόνο από πού αλλά και ποσότητας. Δηλαδή πόσο μπορεί να ξεφεύγει ο άλλος? Εντάξει, η ποσότητα που μπορεί να έρθει να πάρει κανένας, θα έρθει να πάρει ένα τρέιλερ να περάσει. Εννοείται ότι κανένας δεν θα του πει μην πάρεις ξύλα σε αυτήν την κατάσταση που ζούμε τώρα, όπως είναι και η φάση με το πετρέλαιο και την κατάσταση, θα κόψει ο άλλος. Θέλουμε να έρθει να κόψει, να το βοηθήσουμε να πάρει ένα τρέιλερ να κόψει ξύλα, να έχει τη φωτιά του. Πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του. Εννοείται. Αλλά δεν μπορείς τώρα να βλέπεις να έρχονται φορτηγά, τραχτέρια, πρώτο, δεύτερο δρομολόγιο, τόνους ολόκληρους και να έρχονται να κόβουν τα ξύλα να τα πουλάνε. Καταρχήν να τονίσουμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα με κανένα ζακυθινό. Μπορούν να έρχονται να κόβουν ξύλα, αλλά πρέπει να ρωτάνε. Ή καλός ή κακός είναι ιδιόκτητα εδώ πέρα τα ορεινά, τα βουνά. Είναι κάποιοι τύποι που τα εμπορεύονται. Έρχονται και κόβουν με τις πλατφόρμες και τα εμπορεύονται. Αυτή την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν στα χέρια με κάποιους Κοριανούς. Λοιπόν, να μην έχουμε προβλήματα τέτοια. Αυτοί ισχυρίζονται ότι έχουν μια άδεια από το δασαρχείο. Το δασαρχείο δεν ξέρω πώς δίνει αυτή την άδεια. Σχεδόν 6 μήνες έχουν περάσει από την καταστροφική πυρκαγιά και όπως είδατε οι κάτοικοι του χωριού είναι τελείως αγανακτισμένοι. Εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε ο Δήμος ήδη από το μήνα Σεπτέμβρη είχε προχωρήσει στην κοπή των Πεύκων όπου ήταν επικίνδυνα για την κυκλοφορία μιας και βρίσκονται και πολύ κοντά στο δρόμο. Δεν μπορεί να πιστέψει κανένας πως είναι ιδιόκτητο κάποιο, όπως και εγώ μέχρι πρότινος, γιατί ασχολούμαι και με το κυνήγι, ποτέ δεν πίστευσα πως είναι ιδιόκτητο. Ώσπου μπήκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρώιμα τον Οκτώβριο, από τον Αντιδήμαρχο των Ελατίων και πραγματικά έμαθα ότι, και μάθαμε όλοι, ότι επί ενετοκρατίας και από γενιά σε γενιά, εδώ υπάρχει το καθεστώς της ιδιοκτησίας όσον αφορά τα δάση. Πράγματι πιστεύω και εγώ και θα ήταν και το θεμητό αυτό να γινόταν μια σωστή και οργανωμένη δουλειά, αλλά πώς όμως, όχι μόνο με την άδεια του δασαρχείου, αλλά ρωτώντας είτε μεμονωμένα αν γνωρίζει κάποιος εδώ πέρα τον κάτοικο του χωριού, είτε όπως είπαμε και τις αρχές, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ή το Τοπικό Συμβούλιο. Πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία από τον κόσμο και να μην προκαλούν. Μην προκαλούν κάνοντας εμπόριο ξύλου. Εκείνο το οποίο εδώ πάνω έχει πληγώσει τους κατοίκους είναι το εμπόριο ξύλου και δεν υπάρχει και λιγάκι σεβασμός. Θέλω εδώ να τονίσω ότι εδώ η περιοχή ζει αποκλειστικά και πάνω από 60% με τη χτινοτροφία. Όταν έχουν καεί όλα τα βοσκοτόπια, όταν είναι απερπισμένος ο άλλος και πας μέσα στο χωράφι και του ζητάς ε9 όπως εδώ μου ανέφερα προλίγου, αυτό είναι πρόκληση.